τόσο από την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου αλλά και τους πολιτικούς στόχους της οδηγίας. Φαίνεται ότι η προσβασιμότητα σε υπηρεσίες και προϊόντα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία, ώστε με ορισμένες προσαρμογές να λειτουργήσει αποτελεσματικά η ενιαία εσωτερική αγορά, να αποκατασταθούν οι κανόνες της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων που σχετίζονται ιδιαίτερα με την παραγωγή εμπορευμάτων και υπηρεσιών για αυτές τις κατηγορίες του πληθυσμού. Μάλιστα, η επίκληση της εξάλληψης των εμποδίων που έχουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες για την αξιοποίηση εμπορευμάτων και υπηρεσιών αποτελεί ξεκάθαρα το μανδύα προκειμένου να συγκαλυφθεί η πραγματική στόχευση. Δηλαδή, όπως εξάλλου αναφέρει και το κείμενο, ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι ηλικιωμένοι αποτελούν μια αγορά 120 και πλέον εκατομμυρίων ατόμων, η οποία για να αξιοποιηθεί από τη βιομηχανία όσο αφορά τις ιδιαίτερες πρόσθετες ανάγκες τους, απαιτούνται μέτρα προσαρμογής προκειμένου να μπορούν τα εμπορεύματα να διεισδύσουν απρόσκοπτα σε αυτή την αγορά. Μάλιστα, εντοπίζουν ότι με τις υπάρχουσες διαφορές που υπάρχουν στο θεσμικό πλαίσιο, στους κανόνες και άλλα, από κράτος σε κράτος δημιουργείται υψηλότερο κόστος στους μονοπωλιακούς ομίλους. Τους εμποδίζει δηλαδή να επωφεληθούν από τη δυναμικό της εσωτερικής αγοράς. Στρεβλώνεται δηλαδή ο ανταγωνισμός, παρεμποδίζεται η οικονομική μεγέθυνση. Επιπλέον, στην οδηγία αυτή έχει περίοπτη θέση και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργογύρανση. Η προσβασιμότητα σε υπηρεσίες και προϊόντα σε αναπήρους και ηλικιωμένους αντιμετωπίζεται με το κριτήριο να επιτευχθεί ο στόχος τα άτομα αυτά να διευκολύνονται στη δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα, ενεργός γύρανση οι λεγόμενοι, προκειμένου να συμπληρώσουν τις πετσοκομμένες συντάξεις και κοινωνικές παροχές, να στοιχίζουν αντίστοιχα όσο το δυνατόν λιγότερο στο κράτος και το κεφάλαιο που αυτό υπηρετεί. Και αυτό το περιεχόμενο έχει εξασφάλιση της αυτόνομης διαβίωσης που αναφέρει η οδηγία για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τους ηλικιωμένους. Και ουσιαστικά η προσφορά των μέτρων που προωθούνται με την οδηγία για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τους ηλικιωμένους είναι να διαμορφωθούν οι ενιαίοι κανόνες και προδιαγραφές στην παραγωγή εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Τεχνικά βοηθήματα, νέες τεχνολογίες, προϊόντα κτλ. Πού θα αγοράζουν αυτά τα άτομα προκειμένου να είναι αυτόνομα και αξιοποιήσιμα από το κράτος και τις επιχειρήσεις για να δουλεύουν. Βγαίνει δηλαδή στην επιφάνεια όλη η απανθρωπιά αυτού του εκμεταλλευτικού συστήματος. Δηλαδή η αναπηρία αντιμετωπίζεται ως πεδίο κερδοφορίας και εκμετάλλευσης. Εξάλλου, η ίδια η οδηγία πουθενά δεν αναφέρει για οικονομική συμβολή του κράτους για αυτές τις κοινωνικές ανάγκες. Το κράτος παράλληλα αναδεικνύεται σε ρόλο τροχονόμου και ρυθμιστή των κανόνων που καθορίζουν τα σύγχρονα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Και εδώ, στην ουσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση με την οδηγία αυτή δεν αποσκοπεί στην εξασφάλιση παροχής των αναγκαίων προϊόντων και υπηρεσιών για την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών των ΑΜΕΑ, αλλά πώς τα εμπορεύματα των ομίλων θα έχουν πρόσβαση στους πελάτες ΑΜΕΑ. Αυτός είναι ο καημός τους. Και εδώ γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρο ότι στο επίκεντρο του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου, οδηγίες που συζητούμε, δεν είναι τα ΑΜΕΑ και οι αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από την αναπήρωση, αλλά η λογική των νόμων της αγοράς και το πώς αυτή θα λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά. Πώς οι μεγάλοι όμιλοι θα μπορέσουν να βάλουν πόδι και στο αγοραστικό κοινό που ονομάζεται ΑΜΕΑ, πουλώντας τα προσαρμοσμένα προϊόντα τους από τη μία και από την άλλη, πώς αυτό θα γίνεται με μεγαλύτερη ευκολία από τους ομίλους, ενιοποιώντας τους όρους και τους κανόνες της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, ώστε να καθίσταται ευκολότερη η διακίνηση αυτών των προϊόντων σε περισσότερες αγορές. Επιπλέον, η λογική της δυσανάλογης επιβάρυνσης που προβλέπεται βάζει τις ανάγκες των ΑΜΕΑ για πρόσβαση προϊόντα και υπηρεσίες στη λογική του κόστους οφέλους για τις επιχειρήσεις και κατά συνέπεια αναιρεί εκ προημίου την όποια ευαισθησία που κατά τα άλλα την ακούμε και σήμερα, αλλά την ακούμε και στις επιτροπές, την όποια λοιπόν ευαισθησία του νομοσχεδίου, μιας και για άλλη μια φορά το ζητούμενο είναι να μην φυγούν πια τα κέρδη που τελικά θα αποκομίσουν οι όμιλοι από αυτή την προσαρμογή. Από την άλλη, είναι και μια διάταξη, ένα νομοσχέδιο, που ευνοεί τη συγκεκριμένη και τη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση. Μιας και μια μεγάλη επιχείρηση έχει σαφέστατα, έχει καλύτερη δυνατότητα να προσαρμόσει την παραγωγή της σε σχέση με μια μικρή.
ή μεσαία επιχείρηση. Αλλά και ο καπιταλιστής που τελικά θα προσαρμόσει το προϊόν του για να το πουλήσει στο αμαία πελάτη, στο άτομο με ειδικές ανάγκες πελάτη, σε ποιον τελικά θα μετακυλήσει το κόστος της προσαρμογής? Φυσικά στον ανάπηρο πελάτη, πουλώντας του πανάκριβες υπηρεσίες και προϊόντα. Όμως η πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες δεν πρόκειται να αναιρέσει το γεγονός ότι χιλιάδες ανάπηροι και οι οικογένειές τους βιώνουν μια τραγωδία δίχως τέλος σε θεραπείες που δεν γίνονται, σε χιλιάδες παιδιά με ειδικές ανάγκες που πετιούνται έξω από οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία. Το γεγονός ότι πάνω από το 95% των ικανών προς εργασία αναπήρων είναι άνεργοι, ή το ότι ειδικά σχολεία υπολειτουργούν και το ότι δομές κλείνουν. Όλα όσα βασανίζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όχι μόνο παραμένουν άλυτα, αλλά οξύνονται, αφού όλο και περισσότερο το κράτος αποστήρεται από την πρόνοια, με τις κυβερνήσεις τη μία μετά την άλλη να παραπέμπουν στην ατομική ευθύνη τη φροντίδα και την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Όμως αλήθεια, τι σας εμπόδιζε όλους σας, όλους όσους κυβερνήσατε και κυβερνάει, Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ κτλ., να αντιμετωπίσετε εδώ και δεκαετίες τα μεγάλα προβλήματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες? Διότι δεν χρειάζεται να έχει κανείς δοκτορά για να καταλάβει τις ανάγκες, τα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία. Αντίθετα, και νόμους ψηφίσατε, και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα τις εμφανίζατε και τις εμφανίζετε ως επαναστατικές τομές, όπως για παράδειγμα, ενδεικτικά αναφέρω, για την υποχρεωτικότητα της ειδικής αγωγής, την καταπολέμηση της ανεργίας στον ΑΜΕΑ, την υποχρεωτικότητα ύπαρξης στη σύνθεση προσωπικού σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ενό συγκεκριμένο ποσοστό αναπήρων κτλ. Όμως αυτοί οι νόμοι και οι άλλοι δεν εμπόδισαν τα όσα βιώνουν οι ανάπηροι σήμερα. Μάλιστα, στη συζήτηση στις επιτροπές, περίσσεψε η πολιτική υποκρισία και ο εμπεγμός από όσους κυβερνήσατε. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, παίζοντας κλωτσοσκούφι τα δικαιώματα των ΑΜΕΑ, που από κοινού διαλύσατε προσπαθώντας να κρύψετε τη σύγκλησή σας στα βασικά. Το γεγονός δηλαδή πως Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ υλοποιήσατε έως σήμερα μέχρι κεραία στη βάρβαρη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μονοπωλίων με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή απαλλαγή του κεφαλαίου και του κράτους του από το κόστος της στήριξης και των ατόμων με αναπηρία. Αλήθεια, την έκθεση του ΟΣΑΤΗ θυμάστε το 2013 για την Ελλάδα, που αφορούσε την Ελλάδα, η οποία, να θυμίσουμε, συμπεριλήφθηκε στο τρίτο μνημόνιο, που μαζί όμως την ψηφίσατε ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, βέβαια και ΑΝΕΛ και Ποτάμι τότε. Με αποτέλεσμα τη μείωση της συνολικής δαπάνης στα επιδόματα και της συντάξης αναπηρίας από το 1% του ΑΕΠ τότε στο 0,3%. Αντίστοιχα και η επίθεση στα επιδόματα και στις συντάξεις αναπηρίας των ΑΜΕΑ και των οικογενειών τους, που έρχονται αντιμέτωποι με την υποχρηματοδότηση και την εμπορευματοποίηση της υγείας, της πρόνοιας, της παιδείας, της ειδικής αγωγής, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό. Δικά σας έργα δεν είναι, όλων σας. Το αντιλαϊκό μέτρο απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες που αποτυπώθηκε στο αντιδραστικό μέτρο της λειτουργικότητας, δημιουργώντας πρόσθετα φίλτρα ώστε οι παροχές να χορηγούνται μόνο σε όσους βρίσκονται στα όρια της εξαθλίωσης. Δικό σας επίσης έργο, δεν είναι? Με ευθύνη ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, χιλιάδες ΑΜΕΑ ζουν με την αγωνία αν θα περισσώσουν το πενιχρό εισόδημα και τη σύνταξη αναπηρίας από το σφαγείο των ΚΕΠΑ. Δικό σας δημιούργημα δεν είναι διαχρονική απαξίωση και υποβάθμιση που επικρατεί και στον τομέα της δημόσιας αποκατάστασης, με αποτέλεσμα εδώ και χρόνια να σπρώχνεται αυτό το κρίσιμο τομέα της αποκατάστασης, δηλαδή στον ιδιωτικό τομέα, την ώρα δηλαδή που στη χώρα μας θα έπρεπε να υπάρχουν 2.000 δημόσια κρεβάτια αποκατάστασης, σήμερα υπάρχουν 200 και από αυτά δεν λειτουργούν όλα, ενώ ο ιδιωτικός τομέας γιγαντώνεται από το 2000 και εντεύθεν και μετράει πάνω από 2.000 κρεβάτια, εξαναγκάζοντας όμως τους πάσχοντες και τις οικογένειές τους να ξεπουλούνε ό,τι έχουν και δεν έχουν για να έχουν τα της αποκατάστασης.
Και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο που οι κατακτήσεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και της παραγωγικότητας είναι σε τέτοια επίπεδα που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ικανοποίηση των αναγκών των αναπήρων και των οικογένειών τους, ώστε να ζουν αξιοπρεπώς και όχι να βιώνουν μια σύγχρονη κόλαση. Γεγονός που οφείλεται στις πολιτικές επιλογές που διαχρονικά ακολουθήθηκαν από όλες τις κυβερνήσεις και στον χώρο της αναπηρίας, της ειδικής αγωγής, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, που είχαν και έχουν ως κριτήριο όμως αυτές οι πολιτικές τη διαχείριση του προβλήματος, με όσο το δυνατό λιγότερες δαπάνες για το κράτος, με όσο το δυνατό λιγότερη κρατική ευθύνη και κατά συνέπεια τη μείωση για το αστικό κράτος του κόστους για την εκπαίδευση, περίθαλψη, αποκατάσταση των αναπήρων και συγχρόνως η ανάδειξη της αναπηρίας σε ευκαιρία για τους επιχειρηματίες του χώρου και η παροχή φυσικά ενός ελάχιστου πακέτου παροχών για λίγους. Όπως για παράδειγμα η θεσμοθέτηση, επειδή αναφέρθηκε και στις επιτροπές, γίνει και σχετικά πρόσφατα από το καλοκαίρι, η θεσμοθέτηση του προσωπικού βοηθού, που δεν ξεφεύγει από αυτή τη λογική. Μάλιστα, ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιηθεί αποτελεί μια αποσπασματική και επιμέρους παρέμβαση χωρίς καθολικό χαρακτήρα και ημερομηνία λήξης, με χρηματοδότηση που δεν προκύπτει από τον κρατικό προϋπολογισμό. Να γιατί λοιπόν οι διακηρύξεις, οδηγίες, όπως θέλετε το πείτε του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κυβερνήσεων περί ίσων ευκαιριών κατά πολέμησης των διακρίσεων δεν έχουν καμία πρακτική αντανάκλαση, καμία πρακτική αξία και για τους ανάπηρους, τους χρόνια πάσχοντες των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Γιατί αντικειμενικά δεν μπορούν και δεν θέλουν να υπερβούν τη μεγάλη ανισότητα που αναπαράγει και διευρύνει το ίδιο το σύστημα, το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα. Έτσι, τόσο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και οι προηγούμενες, ακόμα και να θέλατε, που δεν θέλετε, δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε τα μεγάλα και διαρκώς διωκούμενα προβλήματα και των ατόμων με ειδικές ανάγκες που δημιουργεί η ίδια η πολιτική σας, ανεξάρτητα τις όποιες μικροδιαφορές παρουσιάζεται στη διαχείριση αυτής της πολιτικής. Και το ότι δεν μπορείτε οφείλεται στο γεγονός των στρατηγικών σας δεσμεύσεων και του πλαισίου των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για στήριξη της ανταγωνιστικότητας, στήριξη των αναγκών του κεφαλαίου, των επιχειρηματικών ομίλων για κερδοφορία. Και στο βωμό αυτής της στρατηγικής θυσιάζονται ανάγκες, δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, συνολικά των εργαζομένων. Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι οι ανάπηροι, οι ηλικιωμένοι των λαϊκών στρωμάτων και οικογενειών έχουν ανάγκη από ένα αποκλειστικά, για παράδειγμα, δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας και πρόνοιας, με υπηρεσίες σύμφωνα με τις σύγχρονες κατακτήσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας. Σε όλους τους τομείς που αφορούν στην ικανοποίηση των αναγκών των ΑΜΕΑ και των ηλικιωμένων, δεν χωράει καμία επιχειρηματική δράση, καμία εμπορευματοποίηση. Όλα πρέπει να είναι κατοχυρωμένα και δωρεάν από το κράτος. Και εμείς δεν μιλάμε για πρόσβαση, η οποία εξαρτάται από την οικονομική δυνατότητα του καθενός, αλλά για καθολικό και δωρεάν δικαίωμα εξασφαλισμένο από το κράτος. Φυσικά, κανείς δεν λέει ότι, για παράδειγμα, το δομημένο περιβάλλον, τα δημόσια κτίρια, τα σχολεία, τα μέσα μεταφοράς, οι υπηρεσίες και πάει λέγοντας, ότι δεν είναι σωστά να είναι προσβάσιμα. Δεν αντιλέει κανένας. Και με βάση λοιπόν τον όρο προσβασιμότητα, λέμε ναι στην προσβασιμότητα. Για παράδειγμα, στο δομημένο περιβάλλον. Αλλά όχι ως πρόσχημα για τους μεγαλοεργολάβους για υπερκοστολόγηση των έργων. Λέμε ναι στην προσβασιμότητα, αλλά να έχει ο ανάπηρος σχολείο να πάει, δουλειά, χρήματα για να καλύψει τις ανάγκες του, την ψυχαγωγία του, διακοπές και κοινωνική ζωή. Αλλά πρώτα απ' όλα να επιδοτείται και να καλύπτεται το κόστος, για παράδειγμα, ανακατασκευής του σπιτιού, που πολλές φορές χρειάζεται να γίνει λειτουργικό για τον κινητικά ανάπηρο. Ζήτημα βέβαια που ούτε κατά διάνοια το φίξανε, το θίγουνε και δεν θα το θίγουν οι κυβερνήσεις, οι αστικές κυβερνήσεις. Και ουσιαστική, αν θέλετε, απάντηση σε αυτή την κατεύθυνση μπορεί να δώσει μόνο η θέση του ΚΚΕ για την ίδρυση Δημόσιου Τεχνολογικού Ινστιτούτου, το οποίο θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την έρευνα, την παραγωγή αλλά και την εισαγωγή εκεί που χρειάζεται τεχνολογικών προϊόντων που έχουν ανάγκη οι ανάπηροι και φυσικά τη δωρεάν διάθεση σε αυτούς. Μιλάμε για προσβασιμότητα, ναι. Προσβασιμότητα, ναι. Στον τουρισμό. Ακούσαμε και στις επιτροπές. Το λέτε. Θα το ακουστεί και σήμερα εδώ στην αίθουσα. Προσβασιμότητα στον τουρισμό για τα
για τα άτομα με αναπηρία. Όμως πείτε μας, πόσο ανάπηρος ο άνεργος με το επίδομα των 300 ευρώ ή το παιδί με αναπηρία του εργάτη, το αυτοαποσχολούμενο, μπορεί να κάνει, μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει διακοπές. Δεν μπορεί να κάνει διακοπές. Έτσι λοιπόν, το ΚΚΕ στηρίζει τους στόχους πάλης του ριζοσπαστικού κινήματος, θα κλείσω κύριε Πρόεδρε, του αναπηρικού κινήματος και μαζί με το λαό συνεχίζει τον αγώνα για μαζικές προσλήψεις εργαζομένων με μόνιμη και σταθερή εργασιακή σχέση και πλήρη στήριξη σε εξοπλισμό και υπηρεσίες, ώστε τα άτομα με αναπηρία όχι μόνο να αυτοξυπηρετούνται, αλλά να είναι όσο το δυνατόν πιο αυτοδύναμα οικονομικά και κινητικά. Ταυτόχρονα, αναδεικνύουμε την αναγκαιότητα ενός δημόσιου σύστημα υγείας πρόνοιας με πλήρη ανάπτυξη, στελέχωση, εξοπλισμό των δομών αυτών και να παρέχεται δωρεάν σε όλους τους αναπήρους με μοναδικό κριτήριο τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, με κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης χωρίς ΜΚΟ και ιδιώτες. Και μέσα από αυτό το πλαίσιο, η κατάκτηση, αν θέλετε, των ανωτέρων μπορεί όντως να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στις μόνιμες και διαρκείς ανάγκες των αναπήρων και των οικογενειών τους. Επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, δύο λόγια για κάποια από τα τελευταία άρθρα του τρίτου μέρους του νομοσχεδίου, το άρθρο 31, για την παραχώρηση των εκτάσεων στις περιοχές απολιγνητοποίησης. Παραχωρούνται λοιπόν κατά χρήση, χωρίς δημοπρασία, ακίνητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίων, ανεξαρτήτως έκτασης. Τώρα, η δίθεν αναβάθμιση είναι η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δράσης των πρωτογενή τομέα, στον τομέα μεταποίησης και εφοδιαστικής αλυσίδας για καινοτόμες και νεοφυείς δραστηριότητες, καθώς και για επενδύσεις όπως ίδρυση ή επέκταση βιοτεχνικών, βιομηχανικών και λοιπόν εγκαταστάσεων, ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων και επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή και συστήματα αποθήκευσης. Δηλαδή, η δίθεν αναβάθμιση δεν είναι του περιβάλλοντος, αλλά ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηματικής εκμετάλλευσης της γης και του περιβάλλοντος. Και στόχος, επιδίωξη, αν θέλετε, να αποτελέσει κερδοφόρο διέξοδο για τους πράσινους ομίλους. Οι διατάξεις λοιπόν αυτές είναι αντιφατικές, αφού συνεχίζεται ακόμη η λειτουργία των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη και φυσικά αποτελεί προσπάθεια υλοποίησης της πράσινης μετάβασης και της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Συμφωνίας που λειτουργεί σε βάρος της ζωής και της δουλειάς των λαϊκών στρωμάτων, των εργαζομένων, αφού πετάει. Ήδη πετάχτηκαν στον δρόμο οι εργαζόμενοι, αλλά και οι όποιες περιορισμένες νέες θέσεις εργασίας θα είναι πολύ πιο φθηνότερες και με χειρότερους εργασιακούς όρους και συνθήκες. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, τα άρθρα των υπολείπων πλην της ενσωμάτωσης της οδηγίας, που εμείς είπαμε και στην Επιτροπή επί της αρχής τα καταψηφίζουμε στη βάση των άρθρων, συγκεκριμένων άρθρων, που αναφέρονται στην ενσωμάτωση, στην οδηγία δηλαδή, στα άρθρα δηλαδή που είναι ο πυρήνας ακριβώς της πολιτικής που αφορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες και φυσικά μια σειρά από άρθρα που είναι στα επόμενα κεφάλαια, εκτός δηλαδή της οδηγίας, και σε αυτή την κατεύθυνση βαραίνει η ψήφος κάτω. Φυσικά υπάρχουν άρθρα που θα ψηφίσουμε διαφορετικά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λαμπρούλη.